Αδελφοί, αυτές τις ημέρες έχουμε εορτές μεγάλων Αγίων. Στις 4 Δεκεμβρίου της Αγίας Βαρβάρας της Μεγαλομάρτυρος, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μεγαλύτερου δογματικού θεολόγου της Εκκλησίας και θεσπεσίου ποιητού και υμνογράφου, και του ιερομάρτυρος Σεραφείμ Φαναρίου, σήμερα στις 5 Δεκεμβρίου του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου, αύριο 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού, και στις 7 του μηνός του Αγίου Αμβροσίου. Όσα πρόσωπα έχουν αυτές τις ημέρες την ονομαστική τους εορτή, ευχόμεθα σε αυτά και σε οικία πρόσωπα προς αυτά που εορτάζουν, εύχομαι μίμηση των Αγίων, αγώνα όσο μπορούμε να ομοιάσουμε έστω και 1/100 τους Αγίους. Είναι τόσο μεγάλοι αυτοί οι Άγιοι, και 1/100 αν τους ομοιάσουμε θα πάμε στον Παράδεισο. Απόψε, αδελφοί και πατέρες, δεν θα σας ομιλήσω πάνω στην Καινή Διαθήκη ή στην Παλαιά. Απόψε δεν θα σας ομιλήσω πάνω στο Ευαγγέλιο. Απόψε θα σας ομιλήσω για ένα εφηρμοσμένο Ευαγγέλιο. Όχι Ευαγγέλιο στα χαρτιά, αλλά Ευαγγέλιο στη διάνοια, στην καρδιά, στη ζωή. Εφηρμοσμένα Ευαγγέλια είναι οι Άγιοι της πίστεώς μας. Εφηρμοσμένα Ευαγγέλια και ζωντανές απτές αποδείξεις ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι παραμύθι και δεν είναι ουτοπία. Είναι όντως θεόπνευστο και εφαρμόσιμο. Το εφηρμοσμένο Ευαγγέλιο για το οποίο θα ομιλήσουμε σήμερα είναι ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος, ο Όσιος Σάββας, ο Υγειασμένος. Προσέξτε, δεν λέμε ο Άγιος Σάββας, αλλά λέμε Σάββας ο Υγειασμένος. Γιατί? Ήταν κατεξοχήν Άγιος, ήταν κατεξοχήν αγιασμένος, διότι ήταν πολύ αγνός, αγνός όπως τον γέννησε η μητέρα του, εκκυλίας μητρός θα έλεγα υγειασμένος, και πολύ μεγάλος αγωνιστής στον πνευματικό στίβο. Δεν είχα διαβάσει άλλοτε το βίο του εν εκτάση. Αυτές τις ημέρες που διάβασα το βίο του Οσίου Σάββατο Υγειασμένο και είδα πόσο μεγάλος είναι αυτός ο Άγιος, έτσι αισθάνθηκα και τη χάρη του, αλλά και τότε μπροστά στον Άγιο είμαι τίποτε. Ο Άγιος Σάββας, ο Σάββας ο Υγειασμένος, έζησε τον 5ο-6ο αιώνα, από το 439 μέχρι το 532. 93 χρόνια έζησε. Ο Κύριος του χάρισε μακρότητα ημερών.
Πού γεννήθηκε? Εκεί που γεννήθηκαν μεγάλα αναστήματα, στην αλυσμόνητη Καπαδοκία, όπου γεννήθηκε ο φωστήρ της Κεσαρίας, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο αδελφός του βασιλείου, ο Γρηγόριος ο Νήσις, και άλλα αναστήματα. Γεννήθηκε από γονείς και ευσεβείς και επιφανείς. Γονείς που ανήκαν στην ανώτερη κοινωνική τάξη και θα μπορούσε να έχει μια αρίστη κοινωνική σταδιοδρομία, κοσμική σταδιοδρομία. Αλλά ο Άγιος Σάββας δεν ενθουσιαζόταν από τα υλικά, από τα κοσμικά πράγματα. Παιδιόθεν, από μικρό παιδί είχε μεγάλη σοβαρότητα. Δεν έπαιζε όπως τα άλλα παιδιά. Κάτω ακούω κάτι φωνές. Ποιοι φλιαροί είναι, θα κατεβεί ένας κάτω και θα τους παρατηρήσει. Ή θα ανεβούν να ακούν το κήρυγμα ή να φύγουν. Το κήρυγμα είναι Θεία Λειτουργία. Θα υπείτε, όλα τα παιδιά παίζουν, γιατί ο Άγιος Σάββας δεν έπαιζε? Το φυσικό είναι όλα τα παιδιά να παίζουν, αλλά και αυτός ο κανόνας έχει την εξαίρεση. Ο Άγιος Σάββας από την παιδική του ηλικία έδειχνε ότι είναι στο υπερφύσιν. Πειράζει να πιει κανείς λίγο κρασί, ένα άλλο ποτό? Όχι. Αλλά για τον Ιωάννη τον πρόδρομο, τι είπε ο ουρανός? Θα είναι τρομερός ασκητής, κρασί και άλλο ποτό δεν θα μπει ποτέ στο στόμα του. Ήταν τόσο σοβαρός από μικρό παιδί ο Σάββας, ώστε χαρακτηρίστηκε ως παιδάριο γέρον. Δηλαδή ένα παιδί που είχε τη σοβαρότητα γέροντος. Όπως και γέροντες, κακοί γέροντες, χαρακτηρίζονται ως παλίμπεδες. Διότι υπάρχουν γέροντες ξεκούτιδες, οι οποίοι παιδιακίζουν. Από 8 χρονών παιδί μπήκε εκεί κοντά στο χωριό του σε ένα μοναστήρι και κέρδισε το θαυμασμό του μοναστηριού, ώστε όταν ήθελε να φύγει από το μοναστήρι, δεν ήθελε να τον αφήσει ο ηγούμενος και όλο το μοναστήρι να φύγει. Τόσο πολύ εκτιμήθηκε και θαυμάστηκε ως νέος ακόμη, ως έφηβος, και άγγελος Κυρίου ομίλησε στον ηγούμενο να τον αφήσει να πορευθεί αλλού. Είχε πόθο ο Σάββας να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους και να γνωρίσει μεγάλους ασκητάς της εποχής και να διδαχθεί από το παραδειγμά τους και να ζήσει και αυτός την ασκητική ζωή. Κάθε ευλαβής ψυχή, αδελφοί μου, έχει τον πόθο να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, τους τόπους όπου γεννήθηκε ο Χριστός, όπου περιπάτησε, όπου κήρυξε, όπου θαυματούργησε,
όπου σταυρώθηκε, όπου ετάφη και όπου ανέστη. Αξιώθηκα κι εγώ ο ταπεινός δύο φορές όταν βρισκόμουν στην Κύπρο να μεταβώ στους Αγίους Τόπους, τη μια φορά για μια ημέρα και την άλλη για δύο ημέρες. Με πήραν μαζί τους αδερφοί που έκαναν από την Κύπρο εκδρομή Σαββατοκύριακο και Δευτέρα για τους Αγίους Τόπους και αισθάνθηκα τον τρομερότερο συγκλονισμό της ζωής μου, τη μεγαλύτερη συγκίνηση, να σκέπτεστε ότι εδώ γεννήθηκε ο Χριστός, εδώ περπάτησε ο Χριστός, εδώ δικάστηκε, εδώ σταυρώθηκε, εδώ ετάφη, εδώ αναλήφθηκε. Δεν υπάρχουν συγκινητικότερα προσκυνήματα. Και λυπείται κανείς τώρα τελευταία, γιατί κινδυνεύομαι να χάσουμε τα προσκυνήματα. Δεν ενδιαφέρεται ζωηρός για τα προσκυνήματα τα ελληνικά των Αγίων Τόπων, ούτε η ελληνική πολιτεία, ούτε η ελληνική εκκλησία. 18 ετών βρέθηκε ο Σάββας στους Αγίους Τόπους και ήρθε σε επικοινωνία με τον μεγάλο ασκητή και καθηγητή της ερήμου, τον Ευθύμιο τον Μέγα. Ο δε Ευθύμιος ο Μέγας που έλαμπε σε όλη την Ανατολή προφήτευσε για το Σάββα, για το παιδί των 18 ετών και είπε ότι στο μέλλον η οικουμένη θα γεμίσει από τη δόξα αυτού του ανθρώπου. Ο Άγιος Σάββας έζησε το μοναχισμό με δυο μορφές, και σαν κοινοβιάτης μέσα δηλαδή σε μοναστήρια, αλλά και σαν αναχωρητής και ερημίτης μόνος του. Πολλές φορές έφευγε από τα μοναστήρια και πήγαινε στην ενδοτέρα έρημο και ασκήτευε αυστηρότατα έχοντας συντροφιά μόνο το Θεό, όπως τα έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εαυτό και Θεό συστρεφόμενος. Και Παύλος μετά την επιστροφή του δεν μετέβη στην Αραβία και ασκήτευε επί τρία έτη. Κάποτε έζησε σε ένα σπήλαιο 5 χρόνια μόνος του. Ο Άγιος πώς ζούσε? Ζούσε με μεγάλη εγκράτεια. Εγκράτεια γαστρός και εγκράτεια υπογαστρίων. Εγκράτεια στην κοιλιά και εγκράτεια στα σεξουαλικά. Όταν νέος ακόμη ήταν σε ένα μοναστήρι και εργαζόταν στον κήπο του μοναστηριού, είδε ένα ωραίο μήλο σε μια μηλιά του κήπου, μήλο Καλιφορνίας θα λέγαμε, και το επιθύμησε και το έκοψε για να το φάγει. Αλλά σκέφτηκε ότι θα ήταν λαθροφαγία να έτρωγε ιδιαιτέρως. Στα κοινόβια τρώνε όλοι μαζί το ίδιο φαγητό. Σκέφτηκε επίσης ότι οι πρωτόπλαστοι εξέπεσαν διότι έφαγαν τον απειγορευμένο καρπό.
πήρε το μήλο και το πέταξε και έβαλε καλόλα στη ζωή του, ποτέ να μην φάγει μήλο, και δεν έφαγε ποτέ. Είχε πολύ ισχυρή θέληση. Νίστευε αυστηρά. Έτρωγε μία φορά την ημέρα. Και τι ήταν το φαγητό του ασκητού αυτού και των άλλων ασκητών? Λιτότατο. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή έτρωγε μόνο Σαββατοκύριακο. Σάββατο και Κυριακή. Πολλές φορές ζούσε με τη Θεία Κοινωνία. Μη σας φαίνονται υπερβολικά αυτά τα λόγια. Ο Μωυσής δεν ύστεψε τελείως 40 ημέρες. Ο Ηλίας δεν ύστεψε τελείως 40 ημέρες. Άμα δώσει χάρη ο Κύριος, υπερβαίνει ο άνθρωπος τις φυσικές ανάγκες και τους φυσικούς νόμους. Όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης, ως γέγραπτε. Αγαπούσε πολύ την προσευχή. Όλοι οι αληθινοί ασκητές αγαπούν την προσευχή, αλλά μερικοί ακόμη περισσότερο. Και έκανε πολλές αγρυπνίες, όπως ο Κύριος του, έτσι και αυτός διενυκτέρευε εν την προσευχή του Θεού. Και ενώ μπορούσε να περάσει ολόκληρες νύχτες άγλυπνος και προσευχόμενος, την ημέρα έκανε όλες τις εργασίες του μοναστηριού, να κόβει ξύλα, να μεταφέρει ξύλα, να υποδέχεται επισκέπτες στο μοναστήρι, άλλες εργασίες του μοναστηριού να κάνει, ή να κάνει το εργό χειρό του με προθυμία μεγάλη. Και αυτό φυσικά είναι της χάριτος του Θεού. Ο Άγιος Σάββας αξιώθηκε θαυμαστών χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και τέλεσε πολλά θαύματα. Εξεδήλωσε θαυματουργική δύναμη ακόμη από την παιδική του ηλικία. Ένας αρτοποιός που είχαν βραχεί τα ρούχα του, θα έβαλε μέσα στον κλίβανο, μέσα στο φούρνο για να στεγνώσουν. Κατόπιν ο αρτοποιός έβαλε φωτιά για να ψήσει το ψωμί, άναψε φωτιά μέσα στο φούρνο και τότε θυμήθηκε ότι είχε μέσα τα ρούχα. Λοιπόν, ένα ρούχο τότε είχε μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία. Όταν είδε ο Άγιος Σάββας, παιδί τότε ακόμη, τον αρτοποιό να στενοχωρείται, πω, λέει, ξέχασα τα ρούχα μέσα, θα καούν. Μπήκε μέσα στον κλίβανο, με παρόρμηση Θεού φυσικά, και πήρε τα ρούχα και τα έδωκε στον αρτοποιό, προτού τα κάψει η φωτιά, και ο ίδιος δεν έπαθε εντελώς τίποτε. Υπενθυμίζει το θαύμα των τριών παιδών στην κάμενο του Ναβουχοδονόσορος. Θεράπευε ασθενείς. Ήταν μια γυναίκα αιμορροούσα που ανέδιδε φοβερή δυσοσμία. Βρωμούσε από την αρρώστια και δεν μπορούσε να την πλησιάσει άνθρωπος. Την πλησίασε, τη σήκωσε πάνω με το χέρι του και την απέδωσε στην κοινωνία υγιεστάτη. Όπως ο Κύριος μας θεράπευσε την αιμορρούσα του Ευαγγελίου. Έβγαζε δαιμόνια. Οι δε δαίμονες τον φοβούνταν πολύ τον Άγιο. Κάποτε πήγε και κατόκισε σε ένα τόπο που έλεγαν ότι εκεί ήταν πολλοί δαίμονες. Συνεδρίαζαν οι δαίμονες και κατοικούσαν οι δαίμονες. Και οι δαίμονες του φώναξαν, ήρθες και εδώ, λέει, δεν βρήκες άλλο τόπο να πας. Και σηκώθηκαν και έφυγαν οι δαίμονες από εκεί.
και κατόκισε ο Άγιος. Ένας μοναχός χτυπήθηκε μια μέρα και έγινε συντρίμματα. Δεν αναλάμβανε κανείς γιατρός τη θεραπεία του. Προσευχήθηκε ο Άγιος και ο Θεός, λόγω της προσευχής του Αγίου, να εκφραστώ έτσι, τον συναρμολόγησε και απεδόθη στο μοναστήρι του υγιέστατος. Ο δεσμεύω, λέει, τα συντρίμματα. Μια μέρα σε ένα μοναστήρι χρειάστηκε κρασί, αλλά κρασί δεν υπήρχε. Τι είπε η Παναγία στο γάμο της Κανά? Είναι ο νοικέφος, είχε τελειώσει το κρασί. Υπήρχε μόνο λίγο ξύδι μέσα σε ένα δοχείο. Σκέφτηκε ο Άγιος, ο Κύριός μας δεν έκανε το νερό κρασί. Τώρα θα γίνει το ξύδι κρασί. Λοιπόν, προσευχήθηκε και το ξύδι έγινε κρασί, ένα θαύμα αυτό. Και δεύτερο θαύμα, αυξήθηκε, πολλαπλασιάστηκε το κρασί. Παραλληλίζω με τα θαύματα που αναφέρει η Κοινή Διαθήκη, και είναι αναμφισβήτητα για τους πιστούς, για να μην νομίσει κανείς ότι είναι αδύνατα αυτά τα οποία αναφέρομαι από το βίο του Αγίου. Έκανε επανειλημμένος να αναβλήσει νερό από τη γη. Ξέρετε, στην Παλαιστίνη είναι πάρα πολύ ξηρή η χώρα, ξηρό το έδαφος, και πολλές φορές υπέφεραν οι άνθρωποι από έλλειψη νερού. Σε μια περίπτωση, με την προσευχή του Αγίου, ανέβλησε νερό αγίασμα, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα και είναι το νερό του μεγάλου μοναστηριού που έκτισε ο Άγιος, του μοναστηριού του Αγίου Σάβα, που φέρει το όνομά του. Και ούτε χειμώνα ούτε καλοκαίρι, λέει, ο λιγοστεύει. Βγήκε θαυματουργικός. Υπενθυμίζει Μωυσή. Μεγάλος ο Μωυσής στην Παλαιά Διαθήκη. Μεγάλος και ο Σάββας στην Καινή Διαθήκη. Άλλωστε, τα της Καινής Διαθήκης δεν είναι ανώτερα από τα της Παλαιάς Διαθήκης? Και δεν είπε ο Χριστός, τα θαύματα που κάνω εγώ θα κάνουν και οι πιστοί? Και μίζωνα τούτον και ανώτερα ακόμη, δεν θεράπευε και η σκιά του Αποστόλου Πέτρου? Επίσης έκανε να πέφτει βροχή από τον ουρανό, όπως έκανε ο Ηλίας. Μια φορά ήταν 4-5 χρόνια ανομβρία. Ο λαός δεν μπορούσε, δεν έβρισκε νερό να πιει. Η γη δεν μπορούσε να καρποφορήσει. Τα μοναστήρια κινδύνευαν. Δεν είχαν, λέει, λίγο σιτάρι για να κάνουν πρόσφορο για τη λειτουργία. Ο Πατριάρχης, ένας ευσεβής Πατριάρχης των Ιεροσολύμων, που δεν είχε τον εγωισμό που έχουν σημερινοί αρχιερείς, δεν λέω για όλους, για μερικούς, πήγε και έπεσε στα πόδια του Σάββα και λέει, «Πάτερ μου, προσευχή σου να ρίξει ο Θεός βροχή, πεθαίνομαι, 4-5 χρόνια ανομβρία». Ταπεινός άνθρωπος ο Σάββας, λέει, «Ζητάς μεγάλο πράγμα, εγώ δεν είμαι ικανός για τέτοιο πράγμα». «Είσαι», του λέει, «κάνε υπακούγη, κάνε γορά της εκεί και προσευχή σου». Και προσευχήθηκε και έπεσαν. Νερά άφθολα, πλημμύρισε ο τόπος. Μια φορά προσευχήθηκε και έπεσε νερό στη Λαύρα του, στο μεγάλο του μοναστήρι, και παραπονέθηκαν τα άλλα μοναστήρια. Λέει, «γιατί έπεσε μόνο σε αυτό το μοναστήρι νερό?» Και λέει ο Άγιος, εδώ υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη, λέει, «έπειτα από λίγο θα πέσει και στα δικά σας μοναστήρια». Προσευχήθηκε και έβρεξε και στα άλλα μοναστήρια. Ο Άγιος με την αγιότητά του ημέρωνε και τα άγρια θηρία της φύσεως και γινόταν φίλος με τα θηρία,
όπως ο Αδάμ στην προπτωτική κατάσταση. Ήταν φίλος με τα λιοντάρια, παρακαλώ. Μια μέρα ο Άγιος Σάββας είδε τον μαθητή του, ένα μαθητή του αγάπη ονόματι, να κοιμάται εκεί σε ένα σπήλαιο. Από τον κόπο τον πολύ και από την πείνα αποκοιμήθηκε ο Αγάπιος και ήρθε ένα λιοντάρι και τριγύριζε γύρω από τον μαθητή του τον Αγάπιο και ως φρενόταν, προετοιμαζόταν να τον κατασπράξει δηλαδή, και προσευχήθηκε ο Άγιος και έφυγε το λιοντάρι, και πρωτού φύγει με την ωρά του μόνο χτύπησε στο πρόσωπο τον Αγάπιο σαν να του έλεγε να μην κοιμάσαι πολύ. Γρηγορείτε και προσεύγεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Άλλη φορά είδε ο Άγιος ένα λιοντάρι που είχε μπει στο πόδι του ένα ξύλο και πονούσε και δεν μπορούσε να βαδίσει το λιοντάρι και ξάπλωσε κάτω και σήκωνε το πόδι του επάνω που είχε το ξύλο μέσα σαν να ζητούσε βοήθεια. Το λυπήθηκε ο Άγιος Σάββας, πλησίασε και έβγαλε το ξύλο και το λιοντάρι μετά τον ακολούθησε με ευγνωμοσύνη σαν πιστός δούλος του. Τέτοια θαύματα συνέβησαν και με άλλους Αγίους της πιστός μας, με τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο, τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη, τον Άγιο Μάμαντα. Οι Αγιώτης ημερώνει και τα άγρια θηρία. Εμάς βέβαια θα μας κατασπάραζε. Πόσο μεγάλη είναι η Άγιοι και πόσο θαυμαστή. Ο Σάββας όχι θαυμαστός απλώς, υπερθαύμαστος θα έλεγα. Εγώ αυτές τις ημέρες που διάβασα ανεκτάζει το βίο του είμαι συγκλονισμένος. Πόσο μεγάλα αναστήματα γέννησε η πίστη μας. Πόσο μεγάλος Αγίος δημιούργησε η χάρις του Θεού. Ο Άγιος είχε και διορατικό και προορατικό προφητικό χάρισμα. Προφήτευσε για τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον πρώτο. Του είπε, αν υποστηρίξεις την Ορθοδοξία και καταπολεμήσεις τις αιρέσεις και υποστηρίξεις και τους πτωχούς ανθρώπους, τότε του είπε, και τους απαλλάξεις από τους δυσβαστάκτους φόρους, σου λέγω ότι θα κατακτήσεις όλη την Αφρική με την Καρχιδόνα και τη Ρώμη και άλλα μέρη τα οποία έχουν αποστατήσει από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Εκείνος ευσεβής αυτοκράτορ, υπεστήριξε την Ορθοδοξία, πολέμησε τις αιρέσεις, ανέστειλε ένα νόμο που επέβαλε διασβαστάκτος φόρους και όντως κυρίευσε και την Αφρική με την Καρκιδόνα και τη Ρώμη και άλλες χώρες που είχαν αποστατήσει από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Έκανε όμως και τιμωρητικά θαύματα ο Άγιος. Τιμωρητικά, ναι. Και τιμωρητικά θαύματα. Ο Κύριος δεν είναι μόνο αγάπη, είναι και δικαιοσύνη. Και σαν δικαιοσύνη είναι τιμωρός. Και από αγάπη πάλι είναι τιμωρός. Και από δικαιοσύνη και από αγάπη. Και παιδαγωγός δια των τιμωριών. Ήταν μερικοί ποιμένες βοσκοί που άφηναν ελεύθερα τα ποιμιά τους και έμπαιναν μέσα στα σπαρτά, στα χωράφια του μοναστηριού και κατέστρεφαν τα σπαρτά του μοναστηριού. Τους συνεβούλευε ο Άγιος Σάββας να προσέχουν να μην αφήνουν ελεύθερα τα ποιμιά τους και καταστρέφουν τα σπαρτά του μοναστηριού. Αυτοί δεν άκουαν. Προσευχήθηκε ο Άγιος και τι συνέβη. Επήλθε στήρωση στα πρόβατα
κόπηκε το γάλα, στέρφεψαν όπως λέμε και ψοφούσαν τα αρνιά διότι δεν είχαν να φάνε γάλα. Κατάλαβαν τότε οι ποιμένες ότι τους καταδιώκει η οργή του Θεού και μετανόησαν και πάλι προσευχήθηκε και έφεραν γάλα τα πρόβατα και έτρωγαν τα αρνιά και μεγάλωναν. Κάποτε ο που είχε μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη ο Άγιος Σάββας στα Ανάκτορα για να πείσει τον αυτοκράτορα να αναστείλει ένα νόμο που επέβαλε βαριά φορολογία και να βοηθήσει τους πτωχούς των Αγίων Τόπων, ενώ εξεδήλωνε καλή διάθεση ο αυτοκράτορας, παρουσιάστηκε διάβολος. Ένας ανώτερος αξιωματούχος των Ανακτόρων, Μαρίνος ονόματι, λοιπόν, αντιδρούσε και έλεγε: «Όχι, βασιλιά μου, μην τους βοηθήσεις αυτούς στα Ιεροσόλυμα, είναι Νεστοριανοί, αιρετικοί δίθεν, ψέματα». Προφήτευσε ο Άγιος και του λέει: «Συμμορφώσου, αν δεν μετανοήσεις θα τιμωρηθείς τόσο λίγο». Και τόσο λίγο έγινε στάσεις, οι στασιαστές του έκαψαν το σπίτι, του πήραν την περιουσία και παρολίγο θα του έκοβαν και το κεφάλι. Θυμήθηκε τα λόγια του Αγίου, μετανόησε και έτσι γλίτωσε. Γλίτωσε το κεφάλι του. Κάποτε ο Άγιος ήταν μαζί με ένα μαθητή του και πλησίασε μια ομάδα από βαρβάρους ανθρώπους, αγριανθρώπους. Τέτοιοι αγριάνθρωποι υπάρχουν σε κάθε εποχή και κατηγορούσαν ψευδώς τους Αγίους, τους μοναχούς, για να ερεθιστούν οι μοναχοί αυτοί, ο Σάββας και ο Συνοδός του, και να πούν καμιά βαριά λέξη για να δοθεί αφορμή στους βαρβάρους να τους εκτελέσουν. Ένας από την ομάδα πήγε πιο μπροστά και προκαλούσε τον Άγιο Σάββα και τον Συνοδό του και άνοιξε η γη και τον κατάπιε, όπως κατάπιε τον Δαθάν και τον Αβυρών, και έπεσε φόβος και τρόμος και έφυγαν οι υπόλοιποι τρομαγμένοι. Και άλλοι Άγιοι έκαναν τιμωρητικά θαύματα, όχι μόνο ευχάριστα και ευεργετικά, αλλά και δυσάριστα τιμωρητικά θαύματα. Επίσης προφήτευε τιμωρίες ασεβών ανθρώπων και όπως προφήτευε έτσι συνέβαινε. Επικαλούνταν το όνομα του Αγίου και έκαναν θαύματα και άλλοι. Μάλιστα. Επικαλούνταν, επαναλαμβάνω, το όνομα του Αγίου και έκαναν θαύματα και άλλοι άνθρωποι. Ήταν μια ομάδα ληστών που πήγαν εκεί στο σπήλαιο που ήταν ο Άγιος Σάββας, επειδή σε αυτό το σπήλαιο είχε έρθει και κάποιος που θεωρείταν πλούσιος, σου λέει αυτός θα έχει λεφτά. Πήγαν λοιπόν εξαιτίας αυτού του πλουσίου για να ληστέψουν τον πλούσιο αυτόν μοναχό. Αλλά οι λεφτά δεν υπήρχαν στο σπήλαιο και επιστρέφοντας είδαν ότι παρουσιάστηκε μπροστά τους ένα κοπάδι από λύκος. Τρομοκρατήθηκαν και προσευχήθηκαν οι ληστές και λένε: «Θεέ μου, με τις ευχές του μοναχού Σάββα γλίτωσέ μας από τους λύκους, από τους λέοντες». Και οι λέοντες εστράβησαν και έφυγαν. Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα. Ο Άγιος Σάββας έκανε μεγάλα έργα στην Παλαιστίνη. Έκτισε πολλά μοναστήρια με πολλά κελιά, ξενώνες, πανδοχεία, γυροκομεία, πύργους, ναούς. Έκτισε δε και την περιώνυμη μεγάλη ή μεγίστη λαύρα που φέρει το όνομά του, τη λαύρα του Αγίου Σάββα.
αυτή ήταν η σπουδαιότερη λαύρα στους Αγίους Τόπους και διασώζεται μέχρι σήμερα. Σε αυτή τη λαύρα μόνασε ο μεγάλος δογματικός θεολόγος της Εκκλησίας και ποιητής, ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, αλλά και ο αδελφός του, επίσης μεγάλος ποιητής και μιλογράφος, ο Κοσμάς. Αυτό το μοναστήρι είναι μέχρι σήμερα το πνευματικότερο και ασκητικότερο μοναστήρι. Αυτό το μοναστήρι βρίσκεται και ένας εκλεκτός μοναχός που προήλθε εδώ από την κίνησή μας. Ζουν πολύ αυστηρή ζωή σε αυτό το μοναστήρι. Πάρα πολύ αυστηρή ζωή. Έχει την ευλογία του Θεού και τη χάρη του Αγίου του Θεού, του Σάβα. Θα πείτε, πώς ο Άγιος έκτισε τόσα οικοδομήματα? Πού βρέθηκαν τα χρήματα? Όταν υπάρχει αγιώτης, βρίσκονται τα χρήματα. Διέθεσε όλη την περιουσία των γονέων του. Ήταν ο κληρονόμος της περιουσίας των γονέων του. Τη διέθεσε όλη για το μοναχικό ιδεώδες. Πολλοί άνθρωποι που εκτιμούσαν τον Άγιο για την αγιοσύνη του προσέφεραν χρήματα, προσέφεραν δε πολλά χρήματα, και οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, οι οποίοι εκτιμούσαν τον Άγιο Σάβα όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος εκτιμούσε τον Μέγα Αντώνιο, και άλλοι άρχοντες του Βυζαντίου προσέφεραν χρήματα και έκτισε τα μοναστήρια. Στην εποχή μας ο πατήρ Αυγουστίνος έχει κτίσει τόσα ιδρύματα. 5 ιδρύματα εδώ στην Αθήνα και πόσα στις επαρχίες, χωρίς να βοηθήσει μια δεκάρα ούτε το κράτος ούτε η Εκκλησία. Πώς εκτίστησαν? Ο λαός προσέφερε από το ειστερημά του κατά κανόνα, διότι εκτιμούσε το πρόσωπο του πατρός Αυγουστίνου και είχε εμπιστοσύνη ότι και τελευταία δραχμή θα πιάσει τόπο. Ο Άγιος Σάββας κυβερνούσε 7 μοναστήρια στους Αγίους Τόπους. 2 άνδρες κυβερνούσαν τα μοναστήρια των Αγίων Τόπων και συνεργάζονταν μεταξύ τους και είχαν μεγάλη αγάπη μεταξύ τους. Ο Σάββας ο Υγειασμένος και ο Μέγας Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης. Ο Άγιος Θεοδόσιος ήταν περισσότερο προς τα Κοινόβια και ο Άγιος Σάββας προς τα ησυχαστήρια. Άρχον χαρακτηρίστηκε ο Άγιος Σάββας, άρχον και νομοθέτης των εν ησυχαστηρίης, των ερημητών και των εν κέλες. Ο λόγος του ήταν νόμος. Κοιτάζω την ώρα, είπα θα τηρώ κι εγώ κάποιο κανόνα. Απόψε όμως θα τον παραβιάσω 5 λεπτά. Έχω την αδειά σας, έχω έτσι. Πώς κυβερνούσε ο Άγιος? Με ταπείνωση. Χωρίς ταπείνωση δεν γίνεται τίποτα, να ξέρετε. Με αγάπη, με διάκριση, με αυστηρότητα και με επίοικια και με υπομονή. Γιατί είναι και καλόγεροι, δίστροποι, μαρτύριο. Ο Άγιος Παχώμιος για τους διστρόπους καλογύρους, λοιπόν, έγραφε στα κοιλιά τους ένα ξύ.
είναι ιδιότροποι. Τους χαρακτήριζε με το ξύ. Δεν είναι όλοι οι καλόγεροι εύκολοι. Είναι και μερικοί στραβόξυλα. Έχουμε κι εμείς ένα καλό ιερομόναχο στην Αρβωτά μας που λέγεται Σάβας και χρησιμοποιεί αυτή τη φράση όταν δει ένα πρόσωπο έτσι πολύ ιδιότροπο. Στραβόξυλο λέει. Ο πατήρ Αγωστίνος έλεγε είναι μερική κούτσουρα που πρέπει πολύ να υπομείνεις και να αγωνιστείς για να τα μπλανήσεις και να τα κάνεις έπιπλα. Πήγαιναν κούτσουρα μερικοί στο μοναστήρι και έπρεπε ο Άγιος να τους κάνει έπιπλα. Είναι εύκολο? Δεν είναι εύκολο. Κυβερνούσε δε προπάντων με το Άγιο παραδείγμά του. Ως προς την αυστηρότητά του και το παιδαγωγικό του χάρισμα, θέλω να αναφέρω στο σημείο τούτο ένα χαριτωμένο περιστατικό. Μια μέρα ο Άγιος Σάβας βάδιζε μαζί με ένα μαθητή του προς τον Ιορδάνη και στο δρόμο συναντήθηκαν με μια παρέα κοσμικών ανθρώπων. Ανάμεσα στους κοσμικούς ήταν και μια ωραιοτάτη κόρη. Ο Άγιος Σάβας, για να δοκιμάσει το μαθητή του, του λέγει: αυτή η κόρη είναι τυφλή νομίζω. Εσύ τι λες? Όχι λέει πάτρε, έχει και τα δυο της μάτια. Εγώ την κοίταξα λέει ο Άγιος, βλέπω ότι της λείπει το ένα μάτι. Εγώ την κοίταξα επιμελώς πολύ προσεκτικά, έχει και τα δυο της μάτια, είναι ωραία, λαμπρά και γλυκύτατα. Σε συνέλαβα του λέει ο Άγιος. Σε συνέλαβα του λέει. Ξέχασες τι λέει η Παλαιά Διαθήκη? Να μην σε νικήσει το κάλος της γυναίκας. Να μην πιαστείς το δίκτυ της κοιτάζοντάς την. Να μην εκμαλωτιστείς από τα βλεφαρά της. Πώς το ξέχασες αυτό? Κανόνας του λέει. Δεν θα ξανάρθεις στο κελί μου. Τον έστειλε κάπου αλλού. Εκεί θα κλειστείς. Θα ασκηθείς. Θα μάθεις να χαλιναγωγείς τις αισθήσεις σου, ιδίως την όρασή σου, και τότε θα ξανάρθεις στη συνοδεία μου. Αχ, πόσο αυστηρή ήταν η Άγιοι, γι' αυτό ήταν και Άγιοι μεγάλοι. Τι θα έλεγε αδελφοί μου σε εμάς που βόσκουν τα μάτια δεξιά και αριστερά και ιδίως αυτό το παλιό κούτι που λέγεται τηλεόραση και παρουσιάζει όλα τα αισθρά. Ο Θεός να γίνει ήλαιος στην εποχή μας, στη γενιά μας. Ο Θεός να γίνει ήλαιος. Ιδιαιτέρως, για να τελειώνω, θέλω να αναφέρω ότι ο Άγιος είχε αγωνιστικότητα μεγάλη για την πίστη και έντονο αίσθημα δικαιοσύνης. Ήταν η εποχή που τάρασε την Εκκλησία και την Αυτοκρατορία η αίρεση των μονοφυσιτών, αυτών που ισχυρίζονταν ότι η Θεία Φύση του Χριστού απορρόφησε την ανθρωπίνη και ο Χριστός έχει μόνο Θεία Φύση, είναι μόνο Θεός, όχι άνθρωπος. Μεγάλη αίρεση. Η αίρεση του Ευτυχούς, του Διοσκόρου, του Σεβίρου. Ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων, Άγιος Άνθρωπος, έστειλε το Σάββα στο πιο σεβαστό πρόσωπο που είχε παγκόσμια επιβολή στην Κωνσταντινούπολη, στα Ανάκτορα. Ήταν πάνω από 70 ετών τότε ο Άγιος Σάββας και πήγε με γράμμα του Πατριάρχου να πείσει τον αυτοκράτορα που ήταν υπέρ των μονοφυσιτών για να υποστηρίξει την Ορθοδοξία και να επέλθει ειρήνη στην Εκκλησία. Αναστάσιος ήταν ο αυτοκράτορας τότε με τους μονοφυσίτες.
αλλά ήταν τέτοιο το κύρος του Σάβα που του έδειξε μεγάλο σεβασμό όταν πήγε. Όταν πήγε, επειδή τον είδαν οι φύλακες εκεί να είναι έτσι μετρημένο, ράσο, ρακένδυτος, του είπαν εσύ κάθισε έξω. Μπήκε η άλλη συνοδεία μέσα στα άκτορα, διάβασε το γράμμα του Πατριάρχου Αυτοκράτορας και λέει ποιος είναι ο Σάβας, πού είναι ο Σάβας, ποιος είναι από εσάς, λέει ο Σάβας. Λέει δεν είναι κανείς από εμάς, είναι έξω ο Σάβας. Επειδή δεν είχε καλή ενδυμασία, τον άφησαν έξω, τον περιφρόνησαν. Λέει καλέστε τον μέσα. Όταν τον κάλεσαν μέσα, είδε λέει ο Αυτοκράτορας ένα αστραπόμορφο άγγελο να προπορεύεται και να οδηγεί τον Άγιο Σάβα και κατάλαβε ότι είναι πράγματι μεγάλος Άγιος και τον άκουσε. Τον άκουσε. Βέβαια αιρετικός ήταν ο Αυτοκράτορας, αλλά αξιώθηκε να δει αυτό το όραμα, τον αστραπόμορφο άγγελο, όπως εκείνοι που ήταν στο Ιουδαϊκό Συνέδριο είδαν το πρόσωπο του Στεφάνου να λάμπει ως πρόσωπο αγγέλου. Και τι ήταν ανάξιοι. Να φανεί όμως πόσο άξιος ήταν ο Στέφανος. Και εδώ στην περίπτωση που λέμε πόσο άξιος ήταν ο Σάβας. Περιόδευσε, έγινε ο πρωταθλητής λέει της Ορθοδοξίας ο Άγιος Σάβας και πήγε στην Κεσάρια, πήγε στη Σκυθούπολη και διακήρυξε προσωπικώς την Ορθοδοξία και μαζεύτηκαν οι μοναχοί, ο Πατριάρχης και αναθεμάτισαν όλοι μαζί, ο Πατριάρχης και ο Σάβας και όλοι οι μοναχοί αναθεμάτισαν τους αιρετικούς. Μεγάλος αγωνιστής. Αγωνιστής της Ορθοδοξίας. Επίσης είχε έντονο το αίσθημα της δικαιοσύνης. Έπεσε μεγάλη πείνα και θανατικό στη χώρα, στους Αγίους Τόπους, στα Ιεροσόλυμα και στην περιοχή και πέθαιναν οι άνθρωποι. Και ο Αυτοκράτορας είχε βγάλει ο Ιουστινιανός ο πρώτος είχε βγάλει νόμο επειδή πέθαιναν οι άνθρωποι από την πείνα και την επιδημία και δεν είχαν πληρώσει τους φόρους, έβγαλε νόμο να πληρώνουν τους φόρους οι γείτονες. Αγανάκτησε ο Άγιος Σάβας και σε ηλικία 92 ετών παρακαλώ, χωρίς τα συγκοινωνιακά μέσα που υπάρχουν σήμερα, ανέβηκε στην Κωνσταντινούπολη να μεσολαβήσει στον Αυτοκράτορα να αναστείλει αυτό το νόμο με την παράλογη αυτή φορολογία. Ο Αυτοκράτορας λέει είδε στεφάνι γύρω από το κεφάλι του που εξέπεμπε ακτίνες και του είχε ετοιμάσει υποδοχή με τον Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλος με όλο το ιερατείο του Σαυλικούς και τον ενηγκαλίστη όταν μπήκε στα ανάκτορα και ανέστειλε αυτό τον νόμο. Επίσης τότε οι Σαμαρίτες είχαν επιτηθεί εναντίον των χριστιανών και τους είχαν σκοτώσει πολλούς χριστιανούς και τους επιστήριξε ο Αυτοκράτορας. Ανέφερα ότι ο Σάβας ο Υγειασμένος είχε έντονο το αίσθημα της δικαιοσύνης, γιατί σήμερα δεν υπάρχει έντονο το αίσθημα της δικαιοσύνης σε πολλούς λεγόμενους χριστιανούς. Αν θυγούν οι ίδιοι προσωπικώς εξανίστανται. Αν θυγούν άλλοι, συνιστούν υπομονή. Οι ίδιοι δεν διαμαρτύρονται. Ούτε ιερείς, ούτε αρχιερείς, ούτε μοναχοί. Σπάνιες οι διαμαρτυρίες. Αδελφοί μου, όποιος δεν έχει έντονο το αίσθημα της δικαιοσύνης, δεν είναι χριστιανός, να το ξέρετε.
Θρησκευτικός άνθρωπος μπορεί να είναι, να πήγαινε εκκλησία, μοναστήρια κλπ. Όρθρους, εσπερινούς, αγρυπνίες. Χριστιανός δεν είναι όποιος δεν υποστηρίζει το δίκαιο. Και όποιος πολεμεί τον αδικούμενο είναι ακόμη χειρότερος, πολύ χειρότερος. Μάλιστα. Και ξέρετε τι λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης? Όποιος δεν υποστηρίζει το δίκαιο δεν έχει δικαίωμα να ανοίγει το στόμα του και να κοινωνεί. Και όποιος όχι μόνο δεν υποστηρίζει το δίκαιο αλλά και πολεμεί τους αδικουμένους, πολύ περισσότερο δεν έχει το δικαίωμα να κοινωνεί, και αν είναι παπάς δεν έχει δικαίωμα να λειτουργεί. Όλες οι αιρετές κοσμούσαν τον Άγιο. Ιδιαίτερος θα ήθελα να τονίσω την αρετή της ταπεινοφροσύνης. Ενώ ήταν τόσο μεγάλος, συνέρεαν πλήθη μοναχών και κοσμικών να τον δουν και να τον ακούσουν, ενώ υπήκουαν αναρρύθμιτοι μοναχοί σε αυτόν, ενώ τον σέβονταν και η αυτοκράτορος ακόμη και ο αιρετικός Αναστάσιος, ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου, ενώ τον σέβονταν και τα λιοντάρια, δεν τον σέβονταν καλόγυροι της λαύρας που ίδρυσε. Επειδή έβλεπαν ότι σειραίων πολύ και τον σέβονταν και τον εκτιμούσαν, και ανθούσε πολύ ο μοναχισμός, αντί να χαρούν φθόνησαν και πικραίνονταν και αντιπάτησαν και μίσησαν τον Άγιο, στην αρχή λιγότεροι και κατόπιν αυτοί οι λιγότεροι παρέσυραν και άλλους, ευλαβείς βλαμμένος τα λέγαμε σήμερα, και επανεστάτησαν εναντίον του Αγίου και τον κατηγορούσαν και τον συκοφαντούσαν. Τι έλεγαν? Αμαθήσινε, λέει, δεν ξέρει γράμματα. Και ο πρόδρομος αμαθής ήταν, αλλά θεόπνευστος. Αγρίκος είναι, έλεγαν, άξεστος, εν έχει ευγένεια. Έπλεκαν διάφορες δολιότητες, μηχανεύονταν, πήγαιναν στον Πατριάρχη και έλεγαν διώξτε τον αυτόν, δεν είναι ανίκανος να κυβερνάει τόσους μοναχούς. Έπλασαν και ένα ψέμα κάποτε που αναχώρησε για κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί είπαμε κατά διαστήματα αναχωρούσε και πήγαινε και ασκήταν μόνος του. Βρήκαν πρόφαση και πήγαν και είπαν στον Πατριάρχη, αυτός τώρα λείπει τόσο καιρό, όπως είπαν οι Εβραίοι για τον Μωυσή, δεν ξέρουμε τι έγινε αυτός ο άνθρωπος, λέει, φτιάξε μας χρυσούς θεούς, λέει, να μας ακολουθείς, να μας οδηγήσουν. Πήγαν και είπαν στον Πατριάρχη, τον έφαγε λιοντάρι. Όπως είπαν οι φθονεροί αδελφοί που πούλησαν τον Ιωσήφ στον πατέρα του, ότι τον έφαγε θηρίο. Ο ίδιος διάολος υπάρχει και τις ίδιες μηχανές μεταχειρίζεται. Τον έφαγε, λέει, λιοντάρι, είπαν στον Πατριάρχη, Άγιος ο Πατριάρχης, να μας κάνεις άλλον ηγούμενο. Τους λέει ο Πατριάρχης, δεν είναι δυνατόν, λέει, ένα τόσο άγιον άνθρωπο να επέτρεψε ο Θεός να του κατασπαράξει λιοντάρι. Κάπου είναι, λέει, ευρευγήστε να το βρείτε, αυτός θα είναι ο ηγούμενός σας. Μάλιστα. Ταπεινός άνθρωπος, τόσο ταπεινός αδελφοί μου, ώστε δεν ήθελε να γίνει ιερεύς. Λέει, είναι τόσο μεγάλο αυτό το αξίωμα και το υπούργημα, δεν είμαι εγώ ικανός να γίνω ιερεύς. Έτρεμε το αξίωμα. Αχ, σήμερα μερικοί νεαροί δεν βλέπουν τον καιρό πότε να χειροτονηθούν και να επισκοποποιηθούν. Και χειροτονήθηκε, παρακαλώ, σε ηλικία 53 ετών ιερεύς. Τόσο ταπεινός άνθρωπος. Και όμως και αυτό το χρησιμοποίησαν εις βάρος του.
πρωτού γίνει ιερεύς, δεν έχουμε ιερέα, λέει, και λοιπά. Ενώ εκείνος φρόντιζε και πάντοτε υπήρχαν ιερείς και λειτουργούσαν. Τι έκανε ο Άγιος Σάββας? Ήταν μια εξινταριά αυτή, οι στασιαστές, οι επαναστάτες. Σηκώθηκε και έφυγε και πήγε σε ένα σπήλαιο και κοιμήθηκε, και τη νύχτα ήρθε ένα λιοντάρι, εκεί κοιμόταν λιοντάρι, και βρήκε τη θέση κατηλημένη το λιοντάρι, και με τα δόντια του, λέει, από το άκρο του ενδύματος έσυρε τον Άγιο έξω από το σπήλαιο. Το λιοντάρι δεν τον έφαγε. Μεγάλα, είπα, μετά της πίστεως κατορθώματα. Έφραξαν στόματα λεόντων οι Άγιοι διαπίστεως. Τον έσυρε έξω, είχε ξημερώσει και ο Άγιος γονάτισε και έκανε τον όρθρο, και το λιοντάρι παρακολουθούσε. Και όταν τελείωσε ο όρθρος, εστράφει προς το λιοντάρι και του λέει: άκουσε, το σπήλαιο είναι μεγάλο. Μισό, λέει, δικό σου και μισό δικό μου. Εκτός και θέλεις, λέει, να φύγεις, εγώ ανώτερος είμαι από σένα, διότι εμένα με έπλασε ο Θεός με τα ίδια του χέρια, κατηγόραν και η μείωσή του, λέει. Εσύ ζώων είσαι. Αν θέλει να φύγεις, μπορείς να φύγεις. Αν θέλει να μείνεις, το μισό σπήλαιο είναι δικό σου. Έσκυψε το κεφάλι του λιοντάρι και έφυγε. Και άφησε το σπήλαιο στον Άγιο. Έμεινε 2 χρόνια εκεί. Και επέστρεψε, νομίζοντας ότι έχει καταπραϊνθεί ο φθόνος των εν Χριστώ αδελφών. Αλλά αυτή ήταν μετανόητη. Ήρθες πάλι να μας ενοχλήσεις. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πατέρας και δάσκαλος της Εκκλησίας? Ο Χρυσόστομος, δεν είναι? Διάβαζα ένα χωρίο του Χρυσοστόμου. Εάν, λέει, ο πόρνος δεν επιτρέπεται να κοινωνήσει, ο βάσκανος, δηλαδή ο φθονερός, πολύ περισσότερο δεν επιτρέπεται να κοινωνήσει. Φοβερό αμάρτημα ο φθόνος. Θανάσιμο αμάρτημα ο φθόνος. Τυφλώνει, τύφλωσε 60 μοναχούς από το ίδιο το μοναστήρι που έφτιαξε ο Άγιος Σάββας, και δεν έβλεπαν την αξία ενός ανθρώπου που γέμισε την Παλαιστίνη με θαύματα και με έργα μοναχικά. Το τέλος του Αγίου. Εκοιμήθη σε ηλικία 93 ετών. Και το σκηνομά του, εδώ έχουμε τώρα ένα συνεχές θαύμα, το σεβάστηκε ο χρόνος. Έμεινε ακέραιο και αδιαλόβητο. Δεν διαλύθηκε. Ένας ευσεβής ιερομόναχος από την Κύπρο, που φέρει επαξίως το όνομα του Αγίου, ο πατήρ Σάββας, εδώ στον Άγιο Γεώργιο Καρέα, όπου εκκλησιάστηκα σήμερα, μου έλεγε ότι διακρίνεις και τις φλέβες στο σκήνομα, στο σώμα του Αγίου, και τις φλέβες. Τόσο πολύ καλά διατηρείται. Κατά μία επιδρομή βαρβάρων, πήραν το λείψανο και το μετέφεραν οι χριστιανοί στην Κωνσταντινούπολη για ασφάλεια. Και κατόπιν οι παπικοί, που μας έκλεψαν τόσα πράγματα και τόσα ιερά πράγματα, πήραν και το λείψανο του Αγίου και το μετέφεραν στη Βενετία. Και εκεί ήταν μέχρι το 1965. Και ευδόκησε ο Θεός το 1965 και επέστρεψαν οι παπικοί το λείψανο του Αγίου και είναι στη θέση του στη Λαύρα, την ομώνυμο Λαύρα, το μοναστήρι του Αγίου Σάββα, ακέραιο, και όπως μου έλεγε ένας ευσεβής χριστιανός που του προσκύνησε, αναδίδει άρρητη ευωδία. Ευωδία Χριστού είναι οι Άγιοι. Αδελφοί μου, τελείωσα εν πάση συντομία το βίο του Αγίου.
ένα βίο γεμάτο θαυμαστά και υπερθαύμαστα πράγματα. Ποιο μήνυμα έρχεται από το βίο του Αγίου, από το παράδειγμα του Αγίου, ποιο μήνυμα έρχεται γενικότερα από τους βίους των Αγίων μας? Να αγωνιστούμε και εμείς εναντίον του εαυτού μας, των παθών μας, εναντίον του κόσμου που είναι τόσο προκλητικός και απατηλός, και εναντίον του διαβόλου που συνεχώς δίνει τη μάχη μέσα στο πνεύμα μας. Να αγωνιστούμε, να αγωνιζόμεθα συνεχώς για να ομοιάζομαι έστω και λίγο με τους Αγίους, να έχουμε κι εμείς κάποιο βαθμό αγιότητος, όπως απαιτεί ο Θεός μας που λέει Άγιος είμαι εγώ και εσείς θέλω να είστε όμοιοι μου Άγιοι. Να έχουμε κάποιο βαθμό αγιότητος, να ζούμε και εμείς σε κάποιο βαθμό την ασκητική διάσταση του χριστιανισμού, λιγότερο φαγητό, λιγότερη καλοπέραση, περισσότερη κακοπάθεια, περισσότερη προσευχή, περισσότερο ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους, περισσότερη μαρτυρία για την πίστη μας. Να ομοιάσουμε και εμείς σε ένα βαθμό με τους Αγίους, ώστε όταν φύγουμε από το μάτιο του το κόσμο να μην πάμε κάτω, να πάμε επάνω, όπου θα ειδούμε και τον Μέγα Σάββα και τα εκατομμύρια των Αγίων ανθρώπων και τα εκατομμύρια, τα ανερήφητα πλήθη των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων και τον Κύριο της Δόξης, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα που δημιουργεί τους Αγίους, και να απολαμβάνουμε την αιώνια, την ατελεύτητη μακαριότητα, ευδαιμονία, ευτυχία. Αμήν. Λοιπόν, δεν παρέμει ο λίγο το χρόνο, άλλοτε θα είμαι λίγο συντομότερος. Τα βραδινά κηρύγματα, 2 λεπτά, 2 λεπτά, για να ανακοινώσεις. Τα βραδινά κηρύγματα συνεχίζονται. Την άλλη Κυριακή δεν θα έρθετε μόνο εσείς. Αν ωφεληθήκατε από το κήρυγμα του Αγίου Σάββα, θα φέρετε κι άλλους. Ο Άγιος Σάββας είχε ελκύσει αναρρύθμιτα πλήθη. Εσείς σας ελκύστε ο καθένας μια ψυχή, 2 ψυχές. Λοιπόν, θα είναι πολύ έτσι ικανοποιητικό. Το αύριο, ώρα 7.30 κάτω, έχω την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Όποιος θέλει μπορεί να έρχεται να παρακολουθεί την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Ερμηνεύομαι το Ευαγγέλιο του Λουκά. Αύριο 7.30 ώρα. Το Σάββατο γίνονται τα μαθήματα των νέων. Έχετε παιδιά, στείλτε να παρακολουθούν τα μαθήματα. Γίνεται μάθημα νέων. Μιλάνε καλοί ομιλητέ. Να πυκνωθεί το μάθημα των νέων. Μπορείτε στις εξόδους να αναζητήσεις εκδόσεις των περιοδικών. Πάλι το απολυτίκιο του Αγίου Σάββα και το διευχόν και στον δακρύον σουρές. Τον σουρές. Εκβάθους τεναδμής κατών τους πόνους καρποφόρη και γέγονας φωστήρ η οικουμένη Oh.
Όλοι μαζί, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Απόψε να επικαλεστούμε στην προσευχή μας και τον Άγιο Σάββα, να βοηθήσει το έθνος μας.